σήμερα είναι η απεργία της ΠΟΕΔΗΝ για τα προβλήματα της έλλειψης τελέχωσης σε όλες τις ειδικότητες και ειδικότερα τώρα σε εμάς στο Βενιζέλιο το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και με την καθαριότητα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί διότι δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο εδώ και πολλούς μήνες. Αυτό δείχνει ότι το Υπουργείο έχει αφήσει το νοσοκομείο στα προβλήματά του, στην υποστελέχωση και δεν δίνει καθόλου μέρημνα για οτιδήποτε συμβαίνει και σε εμάς και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Πλέον όλο το προσωπικό είναι στα όρια εξουθένωσης. Κινδυνεύει με απόλυση το προσωπικό ΣΟΧ 36 σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού. Αυτό για μας είναι, είμαστε πλέον σε πόλεμο και δεν θα αφήσουμε ένα ιστορικό νοσοκομείο σαν το Βενιζέλιο να καταρρεύσει. Από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχώς κινητοποίηση, θα είμαστε στους δρόμους και σας καλούμε όλη πλέον την κοινωνία του Ηρακλείου την 3η 21 του μήνα το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας. Έχουμε κουραστεί να μειώνομαστε σαν προσωπικό συνέχεια, τα αιτήματά μας να μην γίνονται αποδεκτά και όσοι μας ακούνε να μην μας δίνουν σημασία. Είμαστε εδώ πέρα τόσα χρόνια, εγώ ελάχιστα, οι συναδέλφες πολύ περισσότερα. Περάσαμε ένα COVID εδώ πέρα με ελάχιστη βοήθεια και συμπαράσταση από πολλούς. Και το ευχαριστώ είναι ότι τώρα μας λένε δεν μας χρειάζονται και φύγετε. Γιατί έχουμε φάει τόσα χρόνια εδώ πέρα από τη ζωή μας και μας πετάνε έξω. Αυτή τη στιγμή είμαστε πόσες γυναίκες έχουμε μείνει, αυτές είμαστε και βγάζουμε το νοσοκομείο όλο μόνες μας. Κάνουμε τη διαμαρτυρία μας ξανά. Ο κύριος Άδωνης δεν μας χρειάζεται, είπε. Μπορείτε να ρωτήσετε τους ασθενείς, τους γιατρούς μας, όλους μας, αν μας χρειάζονται ή όχι. Προσωπικά είμαι 10 χρόνια εδώ. Πρέπει, λέει, να βρω επαγγελματική σταδιοδρομία μέχρι τέλος του Ιούνιου. Τι άλλο να πω. Κρίμα, μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό. Πολύ μεγάλες και σε εμάς. Έχουμε 4-5 κλινικές σε κάθε μία κοπέλα. Οι κοπέλες στην καθαριότητα δεν το συζητάμε, 25-30 άτομα κάτω. Κατά τα άλλα, η δημόσια υγεία είναι μια χαρά.